την κυρία Γεωργαντά, την Ευγενία Γεωργαντά. Ίσως κάποιοι από εσάς την ξέρετε, κάποιοι μπορεί να την έχετε ακούσει. Και το λέω έτσι γιατί η κυρία Γεωργαντά έχει ένα πολύ πλούσιο έργο και μια πολύ πλούσια δράση στην Ελλάδα. Η κυρία Γεωργαντά είναι ψυχολόγος, είναι ψυχοθεραπεύτρια. Είναι ιδρυτικό μέρος του Γίγνεσθε, της Ελληνικής Εταιρείας Επαγγελματικής Ψυχολογίας, όπου βέβαια εκεί είναι και εκπαιδεύτρια και εγώπτρια. Έχει διδάξει ψυχολογία και σε πρωτοικιακούς και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές. Πολλοί από εσάς μπορεί να έχετε διαβάσει κείμενά της, είτε σε περιοδικά, είτε να έχετε διαβάσει και βιβλία της. Και τελειώνοντας, θα πω ότι η κυρία Γεωργαντά είναι μέλος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, θα τα αναφέρω όλα, παρόλο που δεν ήθελε, του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων, της Ελληνικής Εταιρείας Εκπαιδευτικής, της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχολόγων, καθώς και της Αμερικάνικης Εταιρείας Ψυχολόγων. Προτού όμως δώσω το λόγο στην κυρία Γεωργαντά, που όπως την γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά γιατί συνεργαζόμαστε μαζί της, θα ήθελα να αναφέρω ότι με την κυρία Γεωργαντά και με άλλους ανθρώπους θα έχουμε ένα στρογγυλό τραπέζι στις 2 Δεκεμβρίου στην ημερίδα της Ελληνικής, κάνω διαφήμιση τώρα που επιτρέπετε, της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας με θέμα τις φαινομενολογικές προσεγγίσεις στην Ελλάδα. Και επίσης να τελειώσω ότι με το Γίγνεσθε, με την κυρία Γεωργαντά και το Γίγνεσθε και τους υπαρξιακούς αναλυτές, εκδίδουμε ένα περιοδικό το οποίο μπορείτε να το δείτε έξω, είναι το περιοδικό Εποχή. Και θα ήθελα να σας προσκαλέσω, όποια από εσείς ενδιαφέρεται, μπορείτε να μας στείλετε το κείμενά σας, γιατί ως προσωπική έχουμε, μας ανήκει ένα μέρος του περιοδικού, δηλαδή μπορούμε να βάλουμε δικά μας κείμενα. Όποια από εσάς θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε το κείμενά σας, τα οποία μπορεί να είναι είτε θεωρητικά, είτε φιλοσοφικά, είτε παρουσιάσεις περιστατικών, είτε οτιδήποτε άλλο που αφορά την προσωποκεντρική προσέγγιση. Λογοτεχνικά ή και επιμένω και παρουσιάσεις περιστατικών, μελέτες περιστατικών. Και τελειώνοντας, να καλέσω την κυρία Γεωργαντά, η οποία θα μας μιλήσει σήμερα για ένα θέμα που το ξέρουμε και εμείς από την προσωποκεντρική προσέγγιση, καλά θα μας μιλήσει από την υπαρξιακή πλευρά της υπαρξιακής ψυχολογίας, για τη σημασία της αυθεντικότητας και της παρουσίας του θεραπευτή για τη θεραπευτική σχέση. Με την προσωποκεντρική
προσέγγιση. Και ήδη ακούστηκαν χτες από την κυρία Τσαλαμπίκοπλου τέσσερις βασικές πραξικές ανησυχίες κατά για άλλον. Δεν θα αναφερθώ εγώ στις πραξικές ανησυχίες. Θα συμφωνήσω όμως στην αρχή και με τον κύριο Παπανδρέα ότι όλες οι προσεγγίσεις θα έπρεπε να συμφωνούν ότι η συνέστηση, η αυθεντικότητα και η ανεφόρμα προδοχή είναι βασικά προαπαιτούμενα στις αναπτυξιακές σχέσεις. Προαπαιτούμενα διότι δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να λειτουργήσει πραγματικά ένα θεραπευτή χωρίς να μπορεί να δημιουργήσει μια σχέση στην οποία υπάρχουν αυτοί οι τρεις, αυτές οι τρεις προϋποθέσεις. Θα αναπτύξω και παρακάτω τις σκέψεις με το πρώτο θέμα. Αλλά μια βασική ερώτηση που τίθεται στο δικό μου το μυαλό και ένας προβληματισμός είναι αν αυτές οι αξίες, οι αρετές, όπως θέλετε, τίθεται, είναι κάτι που διδάσκεται ποιότητα. Και αν διδάσκονται, πώς. Να ξεκινήσω όμως την παρουσίασή μου, κάνοντας μια σύντομη αναγραφή στο πώς διαμορφώθηκε η άποψή μου σχετικά με την ψυχοθεραπευτική διαδικασία και να μιλήσω τόσο για την ψυχοθεραπευτική σχέση όσο και για τη σημασία της παρουσίας και της αυθεντικότητας του θεραπευτή. Όταν ήμουν ακόμα φοιτήτρια, με ιδιαίτερη εξαιρετική ψυχολογία και προσπαθούσα να καταλάβω διαβάζοντας διάφορες θεωρίες το πώς εξελίσσεται ένας άνθρωπος από τη στιγμή της γέννησης και μετά. Με ενδιαφέρον να καταλάβω τις επιρροές που δεχόμαστε και σε ποιο βαθμό είμαστε ή δεν είμαστε καταφορισμένοι από όσα μας συμβαίνουν. Αντιπάλευα την έννοια του δετερμινισμού που έβλεπα τόσο στις ψυχαναλυτικές όσο και στις επιχειρηματικές σχολές και αυτό με οδήγησε στον τρίτο δρόμο, την ανθρωπιστική βαξιακή προσέγγιση. Ήθελα να πιστεύω πως είμαστε ελεύθεροι να διαμορφώσουμε τη ζωή μας όπως εμείς τη θέλουμε και όχι όπως μας την έχουν προκαθορίσει οι άλλοι ή οι γενετικοί μας παράγοντες. Είμαστε όμως ελεύθεροι και σε ποιο βαθμό. Συνθέτοντας διάφορες εξαιρετικές θεωρίες, δημιούργησα τη μέρα του DNA και την χρησιμοποίησα από τον χώρο του DNA της ψυχής, πιστεύοντας πως η εξέλιξή μας δεν είναι γραμμική, αλλά σφαιροειδής και πως οι καταγραφές των βιωμάτων μας αφήνουν και αυτές ένα είδος ψυχικού DNA αντίστοιχο με το βιολογικό. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτό που είμαστε σε βιολογικό επίπεδο, αλλά μπορούμε να μάθουμε να αποδεχόμαστε και να ζούμε με αυτό που γνωρίζουμε. Αυτό πιστεύω πως είναι και ένας πρώτος στόχος της ψυχοθεραπείας. Να συμφιλωθούμε δηλαδή με αυτά που μας έδιναν στη ζωή. Οι υπαρξιστές μιλάνε για το ρίξιμο στη ζωή. Ο Ερνέστος Πινέλη το περιγράφει πολύ γραφειά. Η υπαρξιακή φαινομενολογία, αντίθετα με την γενική αντίληψη, υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι δεν έχουν πάντα την ελευθερία της επιλογής. Υπάρχουν συνθήκες ύπαρξης στις οποίες δεν παρουσιάζεται καμία δυνατότητα επιλογής. Η κύρια από αυτές είναι η ερημένη μας κατάσταση. Κανείς μας δεν έχει δυνατότητα επιλογής για το αν θα υπάρξει. Αντίθετα, ο καθένας μας ανήκει να μας ύπαρξη. Με τον ίδιο τρόπο, κανένας μας δεν έχει δυνατότητα επιλογής σχετικά με το γεγονός ότι σίγουρα σε κάποια έστω και απροσδιόριστη στιγμή θα ανοιχτεί έξω από την ύπαρξη, καθώς θα πάψει να υπάρχει ως ανθρώπινο όρθιο. Επιπλέον γνωρίζουμε σε ένα συγκεκριμένο σώμα, σε μια συγκεκριμένη εποχή, σε ένα συγκεκριμένο πολιτισμό, σε ένα συγκεκριμένο σύνολο κυρίαρχων συγκεκριμένων πληθών, στάσεων και απόψεων. Όλα αυτά βρίσκονται επίσης πέρα από κάθε δυνατότητα επιλογής, όπως και τα απεράκτημα ρυθίσματα ή συμβάντα που μας ανήκει ο κόσμος και στα οποία είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να κατευθυνόμαστε. Έτσι, οι επιλογές που μπορεί όντως να υπάρχουν είναι πάντα τοποθετημένες μέσα
σε ένα σύνολο ερευνημένων συνθηκών, την παρουσία των οποίων δεν μπορούμε ούτε να επιλέξουμε, ούτε και να ελέγξουμε πραγματικά. Έχουμε δηλαδή ρηχτεί μέσα σε συγκεκριμένες συνθήκες βιολογικές και περιβαλλοντικές. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο καταγωγής μας, ούτε το βιολογικό μας DNA, αλλά ούτε και το ποιοι ήταν οι γονείς μας και πώς μας φέρνονταν όταν πρώτο ήρθαμε στη ζωή. Η συμφιλίωση με αυτά τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία φτάσαμε, είναι μια δύσκολη και μακροχρόνια πορεία που απαιτεί κόπο και προσπάθεια. Αυτό που συχνά αποκαλούμε ιστογύρισμα, πιστεύω πως είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας επούδοσης των πληγών και όλων και μεγαλύτερης κατανόησης, αποδοχής και συμφιλίωσης για αυτό που είμαστε. Γι' αυτό άλλωστε αναφέρομαι στην σκευαρδί μορφή της εξαίρεσης, μια και συχνά επανερχόμαστε ξανά και ξανά στο ίδιο θέμα, αλλά πιστεύω σε άλλο επίπεδο κάθε φορά. Αναπόφευκτα θα χρειαστεί να επανέλθουμε σε βασικά θέματα της ύπαρξής μας και της διαδρομής μας για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε όσα συνέβησαν. Η διαδικασία αυτή σταδιακά θα μας οδηγήσει στο να μπορούμε όχι μόνο να ζούμε με αυτά που μας έδειχαν και να τα κάνουμε δικά μας, αλλά να τα αγαπήσουμε κιόλας. Έτσι καταφέρουμε αυτό που περιέγραψε ο Νίτσε στο Άνδρο Φάτη. Η συνταγή μου για το μεγαλείο στον άνθρωπο είναι η αγάπη του προηγουμένου. Το να μην θέλεις να είσαι κάτι άλλο από αυτό που είσαι, ούτε στο μέλλον, ούτε στο παρελθόν, ούτε στον άνθρωπο τον άνθρωπο. Όχι όμως να επομένεις το αγαπημένο, πόσο μάλλον να το αποκλείεις, αλλά να το αγαπάς. Όταν γίνουμε αυτό που είμαστε, όπως μας προκαλεί ο Νίτσε, μπορούμε να είμαστε θετικοί. Η έννοια της αυθεντικότητας στην υπαρξιακή προσέγγιση περιγράφει του πολλού αέρα από την Έλλη Παντόρσα και τον Μάρτιν Άδαμς στο βιβλίο του αναπτύσσοντας δεξιότητες στην υπαρξιακή ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική. Λένε λοιπόν, η υπαρξιακή σημασία της αυθεντικότητας προκύπτει από το πρώτο συνθετικό της λέξης, το αυ, από το αυτός και αυτός, και αναφέροντας το κατά πόσο μπορεί ένα άτομο να είναι ικανοποιητικό στην ύπαρξη, να καλωσορίζει την αλήθεια της, να έχει εποπτεία των δυσκολιών της και να αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συνέχεια των επιλογών. Αυτό που κάνει μια πράξη αυθεντική είναι να την έχουμε επιλέξει και να την έχουμε οικειοποιηθεί, έχοντας πλήρη επίγνωση της κατάστασης και των δυνητικών συνεπειών της. Ζωή με αυθεντικότητα είναι ζωή με επίγνωση. Αυτή η οικειοποίηση, η δυνατότητα δηλαδή να κάνουμε δικά μας αυτά που μας έχουν συμβεί και αυτά που μας έχει δείξει η ζωή του στον διάβα μας, είναι πιστεύω η βαθύτερη έννοια της ελευθερίας. Η ελευθερία προς, όπως την περιέγραψε ο Ερυθρός, δεν ακαμπνείται τους περιορισμούς της ύπαρξης, αλλά αντιθέτως τους ενσωματώνει και μας επιτρέπει να αποκτήσουμε μια ολοένα και πιο δική μας θέση και άποψη για όσα έχουν συμβεί και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν συχνά παρά τη θέλησή μας. Αυτή η οικειοποίηση μας βοηθάει να έχουμε τον έλεγχο και την επιλογή ακόμα και όταν δεν έχουμε τον έλεγχο ή δεν είμαστε εμείς αυτοί που έχουμε επιλέξει μια συνθήκη. Ένας επόμενος στόχος της ψυχοθεραπείας, αφού έχουμε αποδεχτεί και συμφιλειωθεί με τα δεδομένα μας, είναι να μπορέσουμε να εξελίξουμε το δυναμικό μας και να γίνουμε το καλύτερο που μπορούμε, όπως προτείνει ο Μάσλοου στην ιεραρχία αναγκών. Εκεί θα προσέφερα και πάλι κάποιες θεωρίες και θα έλεγα ότι πέρα από την αυτοπαραγμάτωση, στόχο μας είναι η ολοκλήρωση και η σύνθεση των αντίθετων αντιφατικών αλλά και συμπληρωματικών στοιχείων του πλευρών μας. Δεν θα επισέλθω στη σημερινή παρουσίαση στο θέμα της σύνθεσης των διαφόρων πλευρών μας. Θέλω μονάχα να σας δείξω δύο διαφάνειες σχετικά με αυτή την έννοια της ολοκλήρωσης, όπως πιάσουμε την αντιλαμβάνουμε και όπως το αναφέρει ο Καρδιού, μόνο σε αυτήν την πρώτη.
με τις διαφορετικές και εξαιρετικές λειτουργίες μας. Η λογική και το συνέστημα, οι αισθήσεις και η διέστηση αποτελούν συνεχείς λειτουργίες και διαστάσεις της σύμπραξης που συνδέονται με την λειτουργία των δύο ελευθεριών, καθώς και τον ολότερο και τον κατώτερο εγκέφαλο που ρυθμίζουν τη σκέψη και τα συναισθήματα. Στόχος μας είναι να μπορούμε να λειτουργούμε χρησιμοποιώντας και τις τέσσερις αυτές διαστάσεις, αναπτύσσοντας και τις δύο πλευρές του εγκεφάλου και όλων των δυνατοτήτων μας. Αλλά κυρίως τη σύνδεση του κατώτερου με το ανώτερο εγκέφαλο, δηλαδή τον πιο πρωτόγωνο, αν θέλετε τους λάθος στο κομμάτι αυτό το που είναι ίδιο με τα ζώα και που έχει σχέση με τα συναισθήματα, και τον ανώτερο εγκέφαλο που είναι πιο εξελιγμένος, πιο μεγάλος από τα υπόλοιπα ζώα και που μας επιτρέπει να εξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε και να μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις χωρίς να δούμε παραδοσιακά. Γι' αυτό είδαμε ανθρωπιστικά ότι στην εφηβεία είναι πιο δύσκολο να ελέγξει ο έργος τα συναισθήματά του. Θεωρητικά, εμείς ως ενήλικες έχουμε μάθει να μπορούμε να έχουμε αυτό το χρονικό περιθώριο ανάμεσα στο ερέθισμα που φέρνει από το κατώτερο εγκέφαλο και ανεβαίνει στο ανώτερο εγκέφαλο για επεξεργασία, να δώσουμε όλο τον χρόνο να επεξεργαστούμε κάτι έτσι ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε με έναν τρόπο που είναι και ενεργητικός και συναισθηματικός, συνθέτοντας ακριβώς αυτές τις δύο περιφόρειες, τι μας λέει η καρδιά μας και τι μας λέει και το μυαλό μας. Αυτό μπορέσουμε και να δώσουμε το παιδί του, αλλά δεν χρειάζεται αυτό που ανέφερε η κυρία Μακαραβίου χτες, την πάυση. Και δυστυχώς με τους ρυθμούς με τους οποίους κινόμαστε στη σύγχρονη εποχή, είναι δύσκολο να δώσουμε πάυση στον εαυτό μας. Θέλω να επιτρέπετε το γενικότερο κοινωνικό σύμβολο. Όλα αυτά πρέπει να έχουμε στη συνέχεια και να λειτουργήσει. Αυτό όμως προσφέρουμε με την δυνατότητα να εξεργαστούν τις πληροφορίες και τα δεδομένα που έχουμε. Θα μπορούσα να πω λοιπόν ότι ο στόχος μας δεν είναι η επίτευξη του κέλιου ή δυναμικού εγώ, όπως μας προέρχεται και τα εγώ του Φρόιντ, αλλά η ολοκλήρωση μέσω της σύνθεσης των διαφορετικών πλευρών μας, όπως προτείνει ο Γιούνγκ. Πώς μπορεί η ψυχοθεραπεία να μας βοηθήσει στην επίτευξη αυτών των στόχων? Θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν πιστεύω πως μόνο η ψυχοθεραπεία ή αποκλειστικά η ψυχοθεραπεία μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτή τη συμφιλειωτική και εξελικτική μας πορεία. Αλλά θα μείνω στο θέμα της ψυχοθεραπείας, μιας και αυτό πραγματεύεται η παρούσα διενεργή. Στο βιβλίο «Διαδικασία της ψυχοθεραπείας» αναφέρομαι τόσο στην δημιουργία της θεραπευτικής σχέσης, όσο και στο πώς βράω ο θεραπευτής μέσα σε αυτήν. Η δημιουργία της θεραπευτικής σχέσης, όπως είπε και η κυρία Κοντοβέ και ο κύριος Παναγιώτος, είναι καθοριστική σημασία για την έκφραση της ψυχοθεραπείας, μιας και δεν είναι θεραπευτής αυτός που θεραπεύει, είναι σχέση. Κάποια από τα θέματα στα οποία αναφέρομαι είναι το ανθρωπικό μοντέλο. Το κλίμα βάζω στο πλαίσιο, κόδωνα τη βιολογία, καλλιεργώντα την ασυνέστηση, εμπιστοσύνη, τη σχέση από εσύ κλπ. Θα αναφερθώ σε κάποια από αυτά με συνδομή. Λοιπόν, μεγάλη σημασία για την θεραπευτική σχέση, όχι μόνο γιατί πολλέ έρευνε καταγγείλουν τη σημασία τη για τα θεραπευτικά αποτελέσματα, αλλά γιατί εκτονούν αν αυτή η ψυχοθεραπεία συμπεριείται μέσα σε μια ψυχοθεραπευτική σχέση. Και άρα η σχέση είναι ένα βασικό κομμάτι της. Επίσης, συχνά λέγεται ότι το εργαλείο που χρησιμοποιεί ο θεραπευτής είναι ο ίδιος προνοϊκός και γι' αυτό είναι απαραίτητο να έχει περάσει το ίδιο με αυτή την ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Χρειάζεται να έχει επίγνωση των δικών του θεμάτων, δυνάμεων και περιορισμών. Χρειάζεται να δυναμώνει τη δική του ικανότητα να συνδέεται και να μπορεί να είναι εκτός στο να δει και να ακούσει αυτά που του φέρνει ο άλλος. Χρειάζεται να αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτό που είναι και για αυτό που κάνει και ως εκ τούτου να είναι δύσκολος και θετικός. Δεν θα έλεγα
κάπως με ξενίζει η έννοια της μεταβίβασης και της αντιμεταβίβασης. Νομίζω πως είναι ένα φυσικό φαινόμενο που συμβαίνει σε όλες τις σχέσεις. Αυτό που με τρομάζει είναι η ιδέα ότι ένας αναγκαστής έχει το δικαίωμα να κρύβεται πίσω από αυτές τις έννοιες και να μην αναλαμβάνει την ευθύνη ενός πιθανού λάθους που μπορεί να έχει ο ίδιος διαπράξει στην συμπεριφορική σχέση και να προγραμματίζει την αντίσταση του μεταβίβασης. Η έννοια της αθετικότητας σχετίζεται, όσο και από την ίδια αναφέρει, με αυτή τη δυνατότητα να κάνω δικό αυτό που μου ανήκει, να αναλαμβάνω την ευθύνη. Αυτός είναι ο στόχος της ψυχοθεραπείας, αλλά αυτό καλύτερα να μπορεί να κάνει και ο ίδιος ο θεραπευτής. Επαναρχόμενο λοιπόν στη σχέση που δημιουργείται μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου, θα μπορούσαμε να πούμε πως θα είναι η κύρια ευθύνη την έχει ο θεραπευτής, και στα αρχικά εξελικτικά στάδια, όπως έχει ο τροφός που καλείται να δημιουργήσει έναν ασφαλή δεσμό, έτσι θα έλεγα ότι το κύριο μέλημα του θεραπευτή είναι να δημιουργήσει μια θεραπευτική συνεργασία, μια σχέση που παρέχει ασφάλεια. Η ίδια ασφάλεια σχετίζεται με τους βασικούς κανόνες της ψυχοθεραπείας. Δηλαδή ένα σταθερό και συνεχές πλαίσιο που συνδέεται με το αρχικό συμβόλαιο, τα τρία χ, δηλαδή χρόνος, χώρος, χρήμα και το βασικότερο κανόνα του κώδικα δεοντολογίας, περί συνήθειας. Βέβαια, ο κώδικας δεοντολογίας αναφέρεται σε άλλα βασικά ζητήματα, όπως τον σεβασμό στην προσωπικότητα και τα δεδομένα της θεραπευόμενης, στην εκμετάλλευσή του, στην ίδια δημιουργία πολλαπλών σχέσεων και φυσικά σεξουαλικών σχέσεων. Έτσι, ο κώδικας δεοντολογίας παίζει ένα βοηθητικό ρόλο στην προσπάθεια του θεραπευτή να δημιουργήσει ένα πλαίσιο ασφάλειας που σταδιακά θα χτιστεί η εμπιστοσύνη ανάμεσα στα δύο μέρη. Το χτίσιμο της εμπιστοσύνης θα μπορούσε να το δούμε στο βασικό στόχο του πρώτου χρόνου της σχέσης, όπως αντίστοιχα και στον πρώτο χρόνο της ζωής μας. Από έξω περιγράφει η δημιουργία εμπιστοσύνης σαν δίδυση θυσίας στη σχέση του βρέφους με την μητέρα. Για τον Έριξον, η θετική έκφραση αυτής της εξελικτικής φάσης θα δημιουργήσει την αρετή της ελπίδας. Το ίδιο ελπίζουμε και ευχόμαστε για τη θετική έκφραση αυτής της πρώτης φάσης της ψυχοθεραπείας που θα δημιουργήσει ως θεμέλιο για τις επόμενες φάσεις. Τη φάση, για παράδειγμα, όπου ο θεραπευτής θα πάψει να είναι ο ηλίθιος, όπως τον αποκαλεί ο Σπινέλη, και θα γίνει ο θεριοτοποιός. Να εξηγήσω τι σημαίνει αυτό για τη φαινομενολογική προσέγγιση. Στην αρχική φάση της δημιουργίας θεραπευτικής συμμαχίας, ο θεραπευτής καλείται να είναι εκεί, δημιουργώντας το σταθερό πλαίσιο που αναφέραμε και παρέχοντας τόσο αυτό που ορόζει να ονομάζει μία επιτρεπτική αποδοχή του άλλου, όσο και αυτό που ο Σπινέλη ονομάζει τη στάση του ηλίθιου. Δηλαδή ένας θεραπευτής που δεν γνωρίζει τι του φέρνει ο άλλος και προσπαθεί να διερευνήσει το κάθε τι βάζοντας σε παρένθεση τις δικές του σκέψεις και προκαταλήψεις. Έτσι, οι τρεις κανόνες της φαινομενολογικής μεθόδου είναι ο κανόνας της παρένθεσης, ο κανόνας της περιγραφής και της περιγράφης προσέγγισης. Στα αρχικά στάδια, λοιπόν, διερευνούμε τον κόσμο του άλλου με αγαθή περιέργεια, χωρίς να ιεραρχούμε αυτά που μας λέει, θεωρώντας ότι ξέρουμε τι είναι πιο σημαντικό για τον ίδιο. Προσπαθούμε να καταλάβουμε, όπως είπε και ο κύριος Κοκαμπιάνος, το πώς ερμηνεύει τον κόσμο. Και λοιπόν το πρώτο δοκόμενο, τα πρώτα βιβλία που μεταφράσαμε, ήταν από το βιβλίο του Σπινέλη ερμηνεύοντας τον κόσμο. Και το καθένας μας ερμηνεύει τον κόσμο, μέσα από τα δικά του μάτια. Προσπαθούμε λοιπόν να δούμε τον κόσμο με τα δικά του μάτια, να τον ανακαλύψουμε και να τον γνωρίσουμε. Αλλά έτσι μπορούμε να τον βοηθήσουμε και τον ίδιο να μάθει και να γνωρίσει τον εαυτό του. Πατώμαμε από που χρειάζεται να κάνουμε αυτό το καθρέφτισμα, το οποίο συχνά αναφέρεται ως τεχνική, αλλά και στο οποίο αναφέρεται ο Βίνικοτ. Όταν μιλάει για την γραφική ηλικία και τη σημασία του για να μπορέσει το παιδί να μπει και να αναγνωρίσει τον εαυτό του. Αντίστοιχα, θα τόλμα να πω ότι όπως αυτός ο αρχικός ασφαλής δεσμός με την μητέρα χρειάζεται σταδιακά να δώσει τόπο για την όλη τη μεγαλύτερη αυτονόμηση και εξατομίκευση του βρέφους σε ελληνικό,
που πλέον μιλάει, περπατάει και διαμορφώνει την δική του προσωπικότητα, έτσι και ο θεραπευτής χρειάζεται να διαφυλάξει την αυτονομία του θεραπευόμενου και να διατηρεί μια μη παρεμβατική και μη κατευθυντική στάση που ενισχύει την αυτονόμησή του. Ο θεραπευτής καλύτερα είναι εκεί και να στηρίζει την αυτονομία και την δυνατότητα του ατόμου να δώσει τις δικές του λύσεις από το μήνυμα. Αυτή η μη κριτική και μη επικριτική στάση του θεραπευτή συχνά λειτουργεί ως μια αφανοθωτική εμπειρία σε σχέση με την επικριτική και κριτική συμπεριφορά των σημαντικών άλλων στη ζωή του ατόμου. Προχωρώντας σε μεγενέστερες φάσεις της θεραπευτικής σχέσης, ο θεραπευτής καλύτερα να γίνει και ο θεραπευτικός. Δηλαδή, αυτός που ρευνάει στο βασιλιά, του λέει κάποιες αλήθειες που μπορεί να είναι οδηγιές, αλλά ο βασιλιάς δεν του παίρνει το κεφάλι. Και το προπαίρνει να έχουν κάνει κάποιο λάθος που φέρει. Το δούμε αυτό και στη θεραπευτική σχέση. Δεν το προπαίρνει γιατί προϋπάρχει αυτή η σημαντική σχέση εμπιστοσύνης. Και θα γραμμούσα να πω αγάπης και ενδιαφέροντος, όπου πλέον ο θεραπευόμενος αναγνωρίζει ότι ό,τι λέγεται, λέγεται από καλή πρόθεση και όχι από επιλεκτική και υποτιμητική θέση. Ο θεραπευτής έχει κερδίσει αυτή την ιδιαίτερη θέση στη ζωή του θεραπευόμενου και την έχει κερδίσει όχι χάρη σε αυτά που λέει, αλλά σε αυτό που είναι. Συχνά στην εκπαίδευση βλέπω τους νέους θεραπευτές να αναγνωρίζουν για το τι θα πω και αν αυτό που θα πω η παράδοσή του θα είναι σωστή και τα λοιπά. Η αγωνία αυτή συχνά τους εμποδίζει από το να είναι παρόντες στη συνάντηση με τον άλλον. Η παρουσία όλου μας του εαυτού που είναι στραμμένος στο να ακούσει και να δει τον άλλον με προσοχή και όχι να είναι απορροφημένος στις σκέψεις που υποχωρούν τι θα πει ο ίδιος είναι το σημαντικό. Η παρουσία αυτή χρειάζεται να διοικήσετε τόσο από την ηλεκτρική σωματική μας στάση, όσο και από τις εγκαθίδες του επιθύσεις μας. Τι πιστεύουμε πραγματικά για τον άλλον και για τη θεραπεία. Πόσο πιστεύουμε σε εκείνον και την ικανότητά του να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της ζωής. Πώς πιστεύουμε ότι μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Μπορούμε άρα. Θα ήθελα να προσθέσω και μια επιπλέον παράμετρο στο θέμα της εμπιστοσύνης, μια και πιστεύω ότι σχετίζεται με το ευρύτερο θέμα της πίστης. Πίστη στον εαυτό μας, στους άλλους, στη ζωή, αλλά και σε αυτό που ο Κίρκεγκαρντ ονομάζει άλμα πίστης και το οποίο μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε τη ρευστότητα και απευρότητα της ύπαρξης. Αν πραγματικά σταθούμε να αναγνωριστούμε το τι είναι η ζωή, πολύ εύκολα θα διαπιστώσουμε την ευθραυστότητά της. Τίποτα δεν μπορεί να μας διασφαλίσει ότι θα υπάρχουμε την επόμενη μέρα, ότι θα είμαστε υγιείς και ατιμελείς. Ζούμε όμως σαν τίποτα από όλα αυτά να μην πρόκειται να συμβούν. Εν μέρει μας βοηθούν οι μηχανισμοί άμυνας, κυρίως η άποψη και η απόφαση. Όταν δεν λειτουργούν, όπως πρώτα με παρουσιάσεις στο βιβλίο του The Denial of Death του Ernest Becker, καταραίουμε με ένα σωρό νευρωτικά συμπτώματα. Είναι όμως η λύση ή η μηχανισμοί άμυνας ή η κατάρρευση, μήπως αναφέρεται και ένα τσαλίπογνο άνθρωποι που παρελθούν, και ζήτησε προτάσεις για την αντιμετώπιση του ψυχικού πόνου και όχι διαχείριση των συμπτωμάτων με χάρη. Πιστεύω πως αυτό το άλμα πίστης μας επιτρέπει να αντιδραζόμαστε τη σκληρή πραγματικότητα χωρίς να καταλαβαίνουμε. Η πίστη δεν αναφέρεται απαραίτητα σε μια θρησκευτική πίστη. Ακόμα και αν ο Θεός έχει πεθάνει από τη Λαρίτσα, υπάρχει πιστεύω η δυνατότητα να ζούμε με δύναμη και κουράγιο. Το κουράγιο που απαιτείται, όπως αναφέρει ο Πολ Τίλιπ, για να ζούμε μια αληθινή καθημερινή προσωπική ζωή. Ένα βασικό ερώτημα είναι αν μπορεί να αντέξει κανείς τη ζωή χωρίς κάποια μορφή αναισθητικό. Και η απάντησή μου είναι πως το μόνο πιθανό αντίδοτο στον πόνο και τον φόβο της ύπαρξης είναι η αγάπη. Φυσικά η ιατρική αγάπη στην αρχή της ζωής είναι η πιο σημαντική και είναι ευτυχής και τυχερή όσο την έλαβα. Κατόπιν η αγάπη από όποια ηλικία αν βρέχεται είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η αγάπη που εισπράττει κανείς είναι στη θεραπευτική σχέση, είναι πιστεύω ένα σημαντικό επαναπρόσταθμο.
τις χαμένες αγάπες του παιδικού μας χρόνου. Είναι όμως σημαντικό να θυμόμαστε πως ο θεραπευόμενος, όπως άλλωστε και τα παιδιά, μπορεί να διακρίνει πότε είμαστε αληθινοί και πότε όχι. Το θέμα της αυθεντικότητας και της γνησιότητας του θεραπευτή είναι ζωτικής σημασίας ακριβώς για αυτό το λόγο. Δεν μπορούμε να προσποιηθούμε πως είμαστε κάτι που δεν είμαστε χωρίς να προσπαθούμε από άλλο. Ο θεραπευτής καλείται να είναι ο αυτός του και να δράμε πλούσιο, πλούσιο και αυθεντικό τρόπο, αναγνωρίζοντας φυσικά τη δύναμη που έχει μέσα στη σχέση και τις συνέπειες που έρχονται οι πράξεις και τα μέλη. Κλείνοντας λοιπόν, όπως θα έχει γίνει αντιληπτό από όσο προανέφερα, η στάση του θεραπευτή για τη δημιουργία μιας θεραπευτικής σχέσης έχει μεγάλη σημασία. Να συνοψίσω λοιπόν τα βασικά στοιχεία αυτής της στάσης. Χρειαζόμαστε έναν θεραπευτή που ξέρει να βάζει όρια και να δημιουργεί ένα ασφαλές πειρατικό πλαίσιο. Χρειαζόμαστε έναν άνθρωπο που δείχνει πλήσιο ενδιαφέρον και μια άσχημη εβδομάδα. Χρειαζόμαστε κάποιον που να μπορεί να είναι εκεί, να ακούει με μία εκπληκτικό και μία εκπληκτικό τρόπο. Να είναι ανοιχτός στο να ακούσει και να μάθει από τον άλλο το πώς εκείνος βιώνει την πραγματικότητα και συχνά να αλλάξει και ο ίδιος από αυτή τη διαδικασία. Να έχει άποψη και όχι μόνο να την γνωρίζει, αλλά να ξέρει πότε να την βάλει σε παρέθεση και πότε να την καταθέσει. Να μπορεί να είναι αυτός του και να αναλαμβάνει την ευθύνη αυτού που είναι και αυτού που κάνει ή δεν κάνει. Να μπορεί να τροφοδοτήσει συστηματικά το θεραπευόμενο στις φάσεις της απόδοσης με τη δική του ελπίδα και τη δική του αγάπη και φροντίδα. Να μπορεί να αντέχει και να κάνει υπομονή. Να περιμένει τη σωστή στιγμή για να κάνει τις όποιες παρεμβάσεις, να αντέχει τη σιωπή και να αναγνωρίζει αυτό που έλεγε η Μαρή Λουίς Φονφράνς, η συνεχά του σπιτιού, ότι αυτό που ελπίζουμε είναι ότι δεν θα κάνουμε κακό. Το άμα κάνουμε καλό δεν το ξέρουμε. Αυτά είναι πόρτα. Ευχαριστώ.